Ωραία, Πανίση, καλησπέρα. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά κάνουμε κάτι τεχνικές βελτιώσεις εδώ με αποτέλεσμα να έχουμε μικρή καθυστέρηση. Ξέρετε πάντα ότι οι εκπομπές αυτές είναι ζωντανές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν κατέβουμε κάτω, υπάρχει μια σοβαρή βλάβη και το Λουτράκι, από ό,τι μας ενημέρωσαν και ανησυχούν οι άνθρωποι, δεν έχει ρεύμα εδώ και λίγα λεπτά. Θεωρώ ότι θα μιλήσουμε σε λίγο με την Ζωή τη Θανάση, την οποία της έχουμε βάλει δύο απουσίες. Σήμερα θα πάρει τρίτη. Καταλαβαίνετε, παίρνει κάρτα μετά. Δεν έχει σημασία όμως. Θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες αν υπάρχουν, για ποιο λόγο το Λουτράκι δεν έχει ρεύμα. Να το ψάξουμε και πάνω και ο Θεοδόσιος Πιπέρης, να δει αν είναι κάτι σημαντικό ή είναι κάτι το οποίο μπορεί τα επόμενα λεπτά να διορθωθεί. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Θα έχουμε συνδέσει και από το στούντιο του Άργους, θα μας πει τα νέα της Αργολίδας, Σωτηρία Παπαδοπούλου, και από το στούντιο της Πάρτης σε συνεργασία με το apella.gr. Θα έχουμε και από εκεί το καθιερωμένο πια βραδινό δελτίο ενημέρωσης και σύνδεση με τα τελευταία γεγονότα που έχει η Λακωνία. Θα δούμε και τον Μινάτο Αρτόπουλο από την Τρίπολη. Τώρα, στην καθημερινή μας, στο σημερινό μας μενού, νομίζω ότι η πρώτη είδηση είναι η ακύρωση από την αποκεντρωμένη μετά από προσφυγή και των ενδιαφερομένων που είναι εκεί με τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, αλλά και των συλλογικοτήτων στο εργοστάσιο, απέναντι στο εργοστάσιο της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Παλαιόχωνη. Θυμίζουμε ότι εκεί περίπου από τα 350 στρέμματα βρέθηκαν σχεδόν 280 στρέμματα, ίσως και παραπάνω, να υπάρχει διεκδίκηση και να μην είναι με τη γνωστή ιστορία του CMB εκεί με τις χρησιχτησίες. Πάρθηκε μια απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία όμως δεν είχε γίνει με τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται. Έτσι λοιπόν, οι αποκεντρωμένοι με το άρθρο 68, όπως λέγεται η συγκεκριμένη επιτροπή, του άρθρου 68, ακύρωσε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και λέμε, έχουμε ζητήσει την κυρία Νικολάκο να μας κάνει την τιμή να μας ενημερώσει, λέει, θα βγάλει δελτίο τύπου, πιθανό να την έχουμε να μας το αιτιολογήσει, αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα είχαν γίνει με λίγο προχειρότητα ή με πολύ. Ποια ήταν η ουσία? Πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα δοκιμάσουμε και τον κύριο Γατσόπουλο, που είναι ένας δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θυμάστε, σε μια επεισοδιακή για τα απορρίμματα, δεν κάνω λάθος, συνεδρίαση, είχε παραιτηθεί ο κύριος Γατσόπουλος και παραιτήθηκε και από Περιφερειακό Σύμβουλος. Αλλά αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η απόφαση, στη συνεδρίαση την πρώτη του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν υπήρχαν εισηγήσεις. Και αμέσως μετά έκανε τεράστιο λάθος ο κύριος Στρατηγάκος, διότι έπρεπε να στείλει κανονικά πρόσκληση για να καλέσει μετά από μία εβδομάδα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δυστυχώς δεν το έκανε έτσι ο κύριος Στρατηγάκος. Άρα λοιπόν, για τυπικούς λόγους, οι αποφάσεις που πάρθηκαν πριν, αν δεν κάνω λάθος, προς τα τέλη Νοέμβρη ήταν αυτή η διαδικασία, βγήκαν μετά από προσφυγές στο άρθρο 68 ότι δεν ήταν σύνομες. Από εκεί και πέρα, τώρα αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία που έπρεπε να γίνει για την κεντρική διαχείριση πάει τουλάχιστον 3 με 4 μήνες πίσω, διότι θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εδώ υπάρχουν τώρα και αλλαγές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτή τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν ξέρουμε τις ισορροπίες, δεν ξέρουμε αν πια η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη σύνθεση την υπάρχουσα ψηφίσει ή αν κάποιοι φροντίσουν να λείπουνε. Η σημασία έχει όμως ότι
δεν έχει τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που είχε τότε η Νέα Πελοπόννησος και δεν ξέρουμε εάν με την τωρινή σύνθεση θα μπορέσει να ξαναπεράσει η πλειοψηφία της Νέας Πελοποννήσου και πάλι την διαδικασία της αναγκαστικής απολατρίωσης. Σε αυτό το θέμα έχει τοποθετηθεί ο υποψήφιος Περιφερειάρχης πριν από λίγες ώρες, ο κύριος Δέδες, και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Υποδομών και άφησε σαφώς εχμές ως προς την διαδικασία που παίρνονται, δηλαδή ο κύριος Δέδες είπε, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μόλις την άκουσα, θα την έχουμε όμως και την δήλωσή του, ότι γίνονται αυτά όλα στο πόδι. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Βίντεο 1, ο Γιώργος Δέδες, ένα λεπτό είναι η δήλωσή του. Μας φώναξε στο γραφείο του, ενώ το πρωί είχε μια επίσκεψη για το αλλιευτικό καταφύγιο στο Κιάτο, στο Δημόσιο Κοινωνίων. Θα δούμε στη συνέχεια, ανάλογα με την εξέλιξη και με τον χρόνο που έχουμε, όλη την σημερινή επίσκεψή του στο Δημόσιο Κοινωνίων και βασικά στο Κιάτο. Πάμε όμως, γιατί είναι το σημαντικό θέμα της ημέρας, ότι η διαδικασία, η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό το έργο που είχε βγει με αρκετά πενέματα και αρκετή, ας το πούμε, τοποθέτηση, θα μπορούσα να πω φανφάρες, όχι. Να πω λοιπόν ότι είχε βγει με την Πανοκρουσίες, ότι είναι ένα μεγάλο έργο, έτσι, ό,τι. Σίγουρα συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει το έργο να γίνει, δεν ξέρουμε πόσο ακριβό ή φθηνό θα είναι. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εμείς, αρκετοί με τη λέξη εμείς, έχουμε τοποθετηθεί με επιφύλαξη μπροστά στο μεγάλο κόστος και στους όρους που μπήκαν για το έργο αυτό. Η διαδικασία των χρεώσεων αναδήμου δεν έχει ακόμα γίνει η μελέτη, δεν θα μπορέσουμε σίγουρα να έχουμε τον Σταύρο τον Αργυτάκο, τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, πιθανό να τον έχουμε στην Τρίτη από το στούντιο της Σπάρτης, να μας το αναλύσει αυτό το θέμα. Φαίνεται όμως ότι πάει αρκετά πίσω, τουλάχιστον 4 μήνες, και επειδή σε 3 μήνες έχουμε ακριβώς τον πρώτο γύρο, δηλαδή στην ουσία μετά από ακριβώς 3 μήνες έχουμε εκλογές, δεν ξέρουμε εάν τελικά αυτή η διαδικασία θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές ή υπάρχει περίπτωση να γίνει πριν. Γιατί θυμίζω ότι τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Πρέπει να ξανάρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ψηφιστεί ξανά, να τεθεί σε ψηφοφορία όλη αυτή η διαδικασία της αναγκαστικής απαλατρίωσης. Δεν ξέρω αν χρειάζεται ξανά η Οικονομική Επιτροπή. Μπορεί και να μην χρειάζεται και να χρειάζεται μόνο απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα Περιφερειακό Συμβούλιο που μπορεί να γίνει έκτακτος περίπου σε 10 μέρες. Από εκεί και πέρα, αν περάσει, πάντα εγώ κρατάω ένα ερωτηματικό, αν περάσει από εκεί ξαναρχίζει η διαδικασία για να κατατεθεί στο ναύπλιο, στο εφετείο ναυπλίου, να προσδιορίσει την τιμή της αναγκαστικής απαλατρίωσης και όταν καθαρογραφεί αυτή τη τιμή μπορεί να μπει μέσα ο ανάδοχος και να προχωρήσει την κατασκευή των μονάδων του εργοστασίου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και υποψήφιος Περιφερειάρχης, ο κύριος Δέδες. Με πρόσφατη απόφασή της, η Επιτροπή του άρθρου 68 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων ακυρώνει τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούν στην έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικών απαλωτριώσεων για την κατασκευή των εγκαταστάσεων των μονάδων του έργου της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Τα μεγάλα έργα δεν γίνονται μόνο με μεγάλα λόγια. Απαιτούν επιμελημένη και μεθοδική προετοιμασία και πάνω απ' όλα τήρηση των θεσμικών κανόνων και των διαδικασιών που προβλέπει η διαφάνεια των δημόσιων πραγμάτων. Προτερήματα που σίγουρα δεν συγκαταλέγονται στις αρετές της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής. Σαφέστατες οι αιχμές από τον Γιώργο το Δέδε για την ακύρωση της αναγκαστικής απαλωτρίωσης με τη διαδικασία που έγινε.
Ξαναλέμε, η ουσία είναι ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση δεν δόθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση οι εισηγήσεις και στη συνέχεια δεν έγινε από τον κύριο Στρατηγάκο η πρόσκληση σωστά, τυπικά προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους για να παρευρίσκονται στη διαδικασία. Αυτά λοιπόν, σε λίγο έχει δεσμευτεί η κυρία Νικολάκου να βγει να μας τα πει, να δούμε πως κάνουμε λάθος εμείς. Αλλά μέχρι να την έχουμε και να δούμε αν θα βγει ή αυτή ο κύριος Γατσόπουλος, ο δικηγόρος ενός μέρους από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφύγει για αυτή τη διαδικασία, πάμε στην απάντηση που έδωσε σήμερα ο Φάνης ο Κουρεμπές για τις δηλώσεις οι οποίες σύμφωνα με την Ντίνα την Νικολάκου, την αντιπεριφερειάρχησα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν έχουν ευθύνη αυτή η περιφέρεια βασικά, γιατί δεν έγιναν σύντομα ή μέσα στον χρόνο που έπρεπε η δακοκτονία. Φαίνεται ο κύριος Φάνης Κουρεμπές να λέει ότι ευθύνη, σε εμάς τουλάχιστον, ευθύνη έχουν όλοι. Υπάρχει και στο Υπουργείο για τη διαδικασία που έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια, υπάρχει και στην περιφέρεια και αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουν όλοι είναι να φέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη διαδικασία των διαγωνισμών για τις δακοκτονίες, ούτως ώστε να μην έχουμε πάλι τα προβλήματα τα γνωστά, να βγαίνουν άγωνοι διαγωνισμοί, να μην υπάρχει διαδικασία fast track μετά προκειμένου να γίνει σύντομα η δακοκτονία. Και βέβαια μας είπε ότι τέτοιου είδους διαδικασίες, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες, δεν μπορούν εύκολα να τύχουν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Είπε συγκεκριμένα ότι τα φυσικά φαινόμενα βεβαίως, αλλά αυτά που έχουν σχέση με την, με τον ψεκασμό και την πρόληψη, αν έγινε δεν έγινε σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν. Άφησε όμως ένα παραθυράκι, αυτό έχει σημασία για τους αγρότες, τους ελαιοπαραγωγούς, ότι θα προσπαθήσει. Το έχουν θέσει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν ήταν μονάχα ότι δεν έγιναν οι δακοκτονίες στο χρόνο που έπρεπε, αλλά επειδή υπήρχε και έντονο το φαινόμενο, ειδικά φέτος και πέρσι, και εντάσσεται εν μέρη και στις βροχές τις συνεχόμενες και σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο Φάνης Κουρεμπές λοιπόν άφησε ανοιχτό ότι έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αν μπορούν να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί και το ευχόμεθα όλοι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπε ακριβώς με βάση αυτά που χθες βράδυ στο Σήμερα Πελοπόννησος του είπε και του καταλόγησε η Ντίνα Νικολάκου. Ασφαλιστικός οργανισμός που ο νόμος του περιγράφει τι είναι αυτά και τι ασφαλίζει. Ασφαλίζει λοιπόν άμεσες ζημιές από καιρικά φαινόμενα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, να τα καταπολεμήσει, να τα προλάβει ο αγρότης. Οι εχθροί και οι ασθένειες δεν είναι μέσα σε αυτά, γιατί σύμφωνα με την γεωπονική επιστήμη μπορούν να καταπολεμηθούν. Γι' αυτό λοιπόν και δεν είναι στην ασφάλιση. Πρώτον. Δεύτερον, ο κάθε αγρότης όπως και ο κάθε ασφαλιζόμενος οπουδήποτε ασφαλίζεται για συγκεκριμένα πράγματα και γι' αυτά πληρώνει. Οι αγρότες δεν πληρώνουν για εχθρούς και ασθένειες και κατ' επέκταση και για το δάκο. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να τους καλύψεις νομικά. Κατά παρέκκληση μπορεί να γίνει κάτι. Κατά παρέκκληση ήταν μια τα κατεξαίρεση που λέγαμε μέχρι το 2010, αλλά επειδή δεν φτάναν τα χρήματα και δεν ήταν ασφαλισμένοι, παίρνω δάνεια από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να χρεωθεί με 4 δις τις τράπεζες, με κίνδυνο να κλείσει. Το 2010 το Υπουργείο τότε, και ήταν υπουργός η κυρία Μπατζελή, ευτυχώς άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, σώθηκε ο οργανισμός και μπορεί τουλάχιστον τώρα στις φυσικές καταστροφές να είναι δίπλα στους αγρότες. Όπως όμως έχει πει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος από το Σεπτέμβριο, με το που ανέλαβε κιόλας, γνωρίζοντας το πρόβλημα, έκανε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
καλύψει, να έχει τη δυνατότητα και την οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν ζημιές οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλο τρόπο από την ελληνική πολιτεία και οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, στα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία είχαμε το 2018, και περιμένουμε την κατάληξη αυτής της συζήτησης. Και μάλιστα αυτό που είχε στο μυαλό του ήταν η ελαιοκαλλιέργεια. Να πω εδώ ότι ήμασταν η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε το έτοιμο, μετά τη Γερμανία, η οποία αντιμετώπισε τα προβλήματα της ξηρασίας. Βλέπετε να έχει τύχει. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Μακάρι να έχει τύχει, γιατί είναι μεγάλη η ζημιά. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι μια καλλιέργεια η οποία έχει αναφορά σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη μέχρι τη Χαλκιδική και από την Κέρκυρα μέχρι τη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν η οικονομική επίπτωση και για τους αγρότες αλλά και για την οικονομία της χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλη, και γι' αυτό και ζήτησε να έχει τη δυνατότητα να την καλύψει. Ξέρω, κύριε Κάπο, εμείς το είδαμε κιόλας, βλέποντας και γυρίζοντας και την Ελλάδα το είδαμε. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, θα υπάρχει απάντηση. Αυτή θα δοθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ενήμερος ο επίτροπος ο κύριος Χόγκαν. Είναι και άλλες χώρες οι οποίες πιέζουν και ζητάνε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και δεν μπορεί να πει κανένας ότι η Ελλάδα πάλι ζητάει χρήματα, όπως έκανε και παλιά κλαίγοντας. Εδώ είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο τουλάχιστον οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, και οι γεωτεχνικές και οι μετεωρολογικές, το έχουν τεκμηριώσει το ζήτημα. Και με βάση αυτή την τεκμηρίωση δόθηκε και η δυνατότητα της αύξησης προκαταβολής των ενισχύσεων το φθινόπωρο. Προχωράμε λοιπόν προς τα εκεί. Ήταν μια μεγάλη έξαρση του φαινομένου. Δεν ήταν μόνο το καλοκαίρι. Ήταν οι μεγάλοι πληθυσμοί και του Δάκου που αυξήθηκαν και τον περσινό χειμώνα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ήταν μια χρονιά που όλα τα καιρικά φαινόμενα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Μπορούσε να προληφθεί όμως αν ψέκαζαν νωρίτερα οι αγρότες, ή έτσι κι αλλιώς απλά θα είχαμε μικρότερη ζημιά? Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα μπορούσε να μειωθεί κατά πολύ η ζημιά. Η ζημιά θα είχαμε, γιατί ήταν πολύ μεγάλη πληθυσμή. Τώρα, ποιος φταίει? Σε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν δύο υπουργεία, εσωτερικών αγροτικής ανάπτυξης, οι περιφέρειες και στην ουσία οι αγρότες που ελέγχουν. Αν έγιναν σωστά και γρήγορα. Αν δεν πάει σωστά, μερίδιο της ευθύνης έχουμε όλοι. Εγώ αυτό είπα κιόλας στην κυρία, μάλλον στις δηλώσεις μου, και κυρία Νικολάκου, θεωρεί και η περιφέρεια Πελοποννήσου ότι για τίποτα δεν φταίει, για όλα αυτά είναι όλοι άλλοι. Όλοι λοιπόν έχουμε μερίδιο ευθύνης. Και όταν το αναγνωρίζουμε, κύριε Κάπο, τότε μπορούμε την επόμενη χρονιά να το διορθώσουμε. Αν δεν το αναγνωρίσουμε, δεν θα το διορθώσουμε ποτέ, και παράλληλα θα έχουν τα ίδια προβλήματα. Καταρχήν, οι διαδικασίες φέτος από το Υπουργείο έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Νομίζω 1-1,5 μήνα νωρίτερα, για να μπορέσει τουλάχιστον να είναι όλο το θεσμικό πλαίσιο έτοιμο τέλος Φλεβάρη, έτσι ώστε να υπάρχει και χρόνος και για τις περιφέρειες να προχωρήσουν και να τρέξουν τους διαγωνισμούς. Όμως παρόλα αυτά, έτσι από τη στιγμή που βλέπουμε ένα πρόβλημα, όλοι υπάρχουν φορές που κινούμαστε στα όρια του νόμου, έτσι ώστε το αποτέλεσμα για τους πολλούς, αυτός που, δηλαδή, που έχει αντικείμενο, να είναι το καλύτερο δυνατό. Και αυτό που είπαμε, για παράδειγμα, υπήρχαν πέρσι περιοχές, και εκεί που από τη Μεσσηνία που ήμουν και το είπα, δακοπαγίδες, οι οποίες σε ένα πολύ μικρό το κόστος. Ναι. Θα μπορούσαν να το κάνουν και οι ίδιοι παραγωγοί, αν το θέλετε. Μπήκανε τον Αύγουστο. Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν κάποια πράγματα. Να μην μείνουμε όμως αυτό. Τώρα, όσον αφορά για τους διαγωνισμούς, λόγω και των προηγούμενων δεκαετιών χαλαρότητας, είναι ένα σφιχτό πλαίσιο. Όμως, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, και αφορούν και τον οργανισμό του οποίου έχω την ευθύνη, ακόμα και σε άγονους διαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας, υπάρχει διαδικασία μέσω των ανεξάρτητων αρχών να σου δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσεις πιο γρήγορα. Αυτό θα πρέπει να το δει η περιφέρεια, κατά πόσο μπορεί να γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη συνεχή, η πλημμύρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποζημιώνεται.
Είχαμε στην Πελοπόννησο ειδικά τον τελευταίο 1,5 μήνα δύο χαλάζια, είχαμε παγετούς, φαινόμενα τα οποία αποζημιώνονται. Αυτό που δεν αποζημιώνεται το χειμώνα, γιατί δεν είναι έκτακτο φαινόμενο, είναι επιπτώσεις από τη συνεχή βροχόπτωση. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα από νωρίς το φθινόπωρο στα μανταρίνια, στις κλιμεντίνες, το οποίο όμως θα αντιμετωπιστεί το επόμενο διάστημα μέσα από άλλο εργαλείο, μέσα από άλλο πρόγραμμα. Άρα θα αποζημιωθούν αυτό. Στις κλιμεντίνες θα υπάρξει τώρα, στις περιοχές που είχαμε και παγετούς, και χαλάζια και πλημμύρες και βροχοπτώσεις, εκεί μπορούμε να δούμε συνολικά την αντιμετώπιση του προβλήματος και βάζω τελεία εδώ. Αυτό που ήθελα όμως να πω και στο προηγούμενο ερώτημα, κύριε Κάπου, για τις δηλώσεις για την περιφέρεια, καλό θα είναι όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης, και επειδή το 2019 είναι μια εκλογική χρονιά, και αν τα πράγματα πάνε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ημερομηνίες, έχουμε μπροστά μας 8 μήνες προεκλογική περίοδο, ενδιάμεσα περιφερειακές, δημοτικές ευρωεκλογές και τον Οκτώβρη βουλευτικές. Καλό θα είμαστε να είναι λοιπόν να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην μπλέκουμε τις αρμοδιότητές μας στη θέση ευθύνης με τις υποψηφιότητες, και τουλάχιστον όλο αυτό το διάστημα επικοινωνιακά σαφώς θα βγούμε και θα βγούμε, αλλά να κάνουμε και τη δουλειά μας έτσι ώστε να ελαφρύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη και να είμαστε και λίγο αποτελεσματικοί. Αυτά μας είπε όσον αφορά τις δακοκτονίες ο Φάνης Κουρεμπές. Κρατάμε το τελευταίο, ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτού του είδους οι δράσεις και οι διαγωνισμοί αντικείμενο αντιπαράθεσης λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών, και βέβαια στο τέλος να την πληρώνουν οι αγρότες μας. Θα έχουμε σε λίγο και ένα ακόμα τμήμα της συνέντευξης που μας έδωσε ο κύριος Κουρεμπές και αφορά τους αγρότες και τις αποζημιώσεις που ζητάνε βασικά αυτοί που καλλιεργούν ασπεριδοειδή από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις. Και βέβαια μας είπε και δύο κουβέντες για το τι υπόθηκε χθες στην συνεδρίαση που είχαν οι συνδικαλιστές που βρίσκονται στα μπλόκα των αγροτών με τον αρμόδιο υπουργό και με τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Βέβαια, ο Φάνης Κουρεμπές επισημαίνει 2-3 πράγματα ακόμα τα οποία έχουν δοθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται όμως ότι αυτά είναι ψυχία για τους αγρότες, οι οποίοι στην ουσία μάλλον σκέπτονται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα και να κάνουν κάποιο είδους άλλες κινητοποιήσεις για να συνεχίσουν τον αγώνα, αν καταφέρουν να κερδίσουν κάποια πράγματα. Πάμε σε ένα περίεργο περιστατικό που έγινε εδώ στον Σύλλογο των Κυνηγητικών της Κορίνθου, στα γραφεία του συγκεκριμένα. Κάποιοι πήγανε και τους το έκαναν γεμάτα με συνθήματα, και βέβαια τα συνθήματα δεν είναι καθόλου κολακευτικά για τους κυνηγούς. Δεν ξέρω βέβαια εάν αυτό έχει να κάνει έχει κάποια σχέση με τους ζωόφιλους γενικά, ή είναι κάτι άλλο, ή κάποιοι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στον Κυνηγητικό Σύλλογο Κορίνθου. Ο Δημήτρης Ομίλιος, σαν πρόεδρος, μας φώναξε το μεσημέρι και μας είπε 5 πράγματα για αυτή την δράση που έπεσε θύμα ο Κυνηγητικός Σύλλογος Κορίνθου. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να ερμηνεύσει κάποιος αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάτι πρέπει να έχουν με το μυαλό τους και καταφεύγουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Δυσάρεστα έκπληκτος. Ήταν μια επίθεση μη δικαιολογημένη, αψυχολόγητη, σε μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι όλοι είμαστε οικογενειάρχες, συνεισφέρουμε στον τόπο. Έχουμε βραβευτεί από το Δήμο και από την Περιφέρεια για την εθελοντική μας προσφορά. Πιστεύουμε ότι είμαστε επί της ουσίας οικολόγοι, διότι οι κυνηγοί είναι αυτοί που πρώτοι ενδιαφέρονται στη φύση να υπάρχει το κατάλληλο θηραματικό απόθεμα για να κάνουν και το σπόρ τους. Είμαστε άνθρωποι που συνεισφέρουν στο κράτος. Η Κυνηγητική Ομοσπονδία Πελοποννήσου έχει συνεισφέρει το 2018 πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ως εισφορές. Και
Είμαστε μια οικογένεια περίπου 1.200 ατόμων στην Κόρινθο, οι οποίοι δεχτήκαμε αυτή την επίθεση, αυτή τη φορά με σπρέι στα τζάμια. Θα μπορούσε κάλλιστα να τα είχαν σπάσει, να είχαν πετάξει ένα γκαζάκι μέσα ή οτιδήποτε και θα κινδύνευε ολόκληρη η πολυκατοικία που είναι τα γραφεία μας. Νιώθω απογοητευμένος ως Έλληνας πολίτης, ως πολίτης αυτής της πόλης Κορίνθου, διότι πραγματικά τα κοινώς αποδεκτά, η ασφάλεια της περιουσίας μου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαφυλαχτεί, δεν μπορεί να υπάρχει, διότι ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει στα 250 μέτρα από τον αστυνομικό τμήμα, και γιατί είναι η εποχή ίσως που άνθρωποι περιθωριακοί, αν και δεν πιστεύω ότι ταυτίζονται με αυτό που γράφει αναρχική απάνω, αλλά πιστεύω ότι τα κάποια παιδιά τα οποία στη μέθη, στο καλαμπούρι τους, μπορούν να καταστρέφουν περιουσίες και να δημιουργούν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση τόσο στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, αλλά και στο Δήμαρχο της πόλης μας, ότι κάποια στιγμή πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς σε αυτή την πόλη. Τόσο εμείς, όσο και να νιώθουμε ότι και τα περιουσία μας είναι υπό την προστασία της πολιτείας. Ακούστε, επειδή οι κυνηγητικοί σύλλογοι υπάγονται στην Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία είναι υπό τον έλεγχο του κράτους, θα κάνουμε τις νόμιμες ενέργειες, θα κάνουμε μία μήνυση κατά γνώσεων στην αστυνομία και από εκεί και ύστερα να βρεθούν οι δράστες, οι οποίοι, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, δεν θέλω να τιμωρηθούν, απλά θέλω να τους γνωρίσω και να μας πούνε γιατί το κάνανε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν έχει λογική. Και αν θέλουν να διαμαρτυρηθούν οι φιλόζωοι, υπάρχουν άλλοι τρόποι να το κάνουν. Φεύγουμε από αυτό το περιστατικό, το οποίο έχει πάμπολα ερωτηματικά, και πάμε στο Δήμο Βελβόχας. Εκεί ο επικεφαλής της μειοψηφίας, ο Νίκος Τσίτουρας Παύλα Βουδούρης, καταγγέλνει τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπακυριάκο, ότι στην ουσία μόνο για έργα βιτρίνας είναι και έχει αφήσει το δημοτικό διαμέρισμα του Βραχατίου τελείως στην μοίρα του. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η δημαρχάρα η μεγάλη της Βόχας, που θέλει να τον ξαναψηφίσετε, μετά από αυτή την τοξική βόμβα εκεί του Βρωμιάρη του συγκεκριμένου, ο οποίος και στέρφεψε την πηγή κάνοντας όλες αυτές τις διαδικασίες, έτσι, και από την άλλη πλευρά το Μαυροζούμι, από πιθανότατα τα απορρίμματα, σε πολύ λίγες μέρες θα έχουμε και το όνομά του. Έτσι, ξαναλέμε, εμείς τον ξέρουμε, δεν χρειάζεται να πούμε, από την πρώτη στιγμή τον ξέραμε ποιος είναι. Έχει πάει 10 φορές, ούτε μία. Μας είπαν κάποιοι ένα περίεργο περιστατικό, ότι χτες που πιάσαμε την τσάπα του κυρίου από το Καλέτζι, αν μάθαμε καλά, η οποία δεν είχε και πινακίδες, αντί να κατασχεθεί η τσάπα εκεί, όχι μονάχα δεν κατασχέθηκε, αλλά μάλιστα την περπατήσανε και λίγο με συνοδεία. Περιμένουμε να δούμε από το αστυνομικό τμήμα Βραχατίου να μας πούν τι ακριβώς έγινε, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, θα τις έχουμε και αυτές, ανθρώπων που καταλαβαίνετε ότι για την προστασία τους δεν θέλουν ακόμα να πούν αυτά που είδαν. Εμείς όμως ρωτάμε το αστυνομικό τμήμα Βραχατίου γιατί η συγκεκριμένη τσάπα του συγκεκριμένου κυρίου δεν δεσμεύτηκε επί τόπου, αφού δεν είχε πινακίδες. Την είδανε χωρίς πινακίδες και δεν την κρατήσανε εκεί. Ένα. Και δεύτερον, τι είδους ανακάτεμα και σχέση είχε ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος που επιλήφθηκε αυτής της υπόθεσης, αν ανακατεύτηκε. Εντάξει, θα ζητήσουμε και επίσημα από το αστυνομικό τμήμα Βραχατίου να μας το πει αυτό το πράγμα, για να δούμε κατά πόσον όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία τοξική βόμβα εκεί πέρα, δηλαδή μία μόλυνση του περιβάλλοντος από τον οποιονδήποτε, θα τον δουν οι υπηρεσίες, τον έχουν βρει ήδη,
Έτσι, ξαναλέω, εμείς το ξέραμε και για άλλη μια φορά να του διαμηνήσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι μας παρακολουθεί, ότι αυτή η υπόθεση θα πάει μέχρι τέλος όποιος και αν εμπλέξει στη συνέχεια. Γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα μείνει έτσι αυτή η υπόθεση. Έτσι, και θα εμπλακούν πολλοί. Τώρα, ρε παιδιά, για να πω στον κοντρόλ, μπορείτε να μου ετοιμάσετε, γιατί είπα χτες να παίξω με αφορμή αυτή τη διαδικασία τον κύριο Μανάβη πάλι. Να δείτε τον υποψήφιο, τον Θανάση τον Μανάβη, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει τα χαρτιά τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν ότι αυτός δεν είχε καμία σχέση, λέει, το αποκατέστησε το συγκεκριμένο σημείο και το παρέδωσε αποκαταστημένο στον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και κάποιος άλλος γνωστός επιχειρηματίας μετέπειτα το πήρε, αλλά φαίνεται ότι το πήρε με πολύ μεγάλη τρύπα από το σκάψιμο που είχαν κάνει από κάτω, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε γίνει αποκατάσταση. Λοιπόν, α, τον έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μανάβης, λοιπόν, όταν είπαμε εμείς ότι ούτε λίγο ούτε πολύ στη συγκεκριμένη λακκούβα μετέφερε με τα φορτηγά του χώμα, νόμιμα ο άνθρωπος, φαντάζομαι. Κάποιοι λένε ότι ορισμένα φορτηγά δεν ξέρουμε αν είναι του Μανάβη, θα το δούμε. Πήρανε και ένα βουνό από το χαδά του, του Κιάτου, του κυρίου Κιστοσούλη, του κυρίου Σταματόπουλου. Ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρουμε αν έχει σχέση με τη μεταφορά εκεί ο υποψήφιος δήμαρχος, ο κύριος Μανάβης. Δεν ξέρουμε. Έτσι. Θα το δούμε όμως. Από εκεί και πέρα, ότι είναι εμπλεκόμενος αρχικά στο δανειοθάλαμο το συγκεκριμένο. Ο δανειοθάλαμος είχε αδειοδοτηθεί για την αποκομιδή, για το βγάλισμα, για το πάρσιμο χώματος από την κοινοπραξία η οποία είχε αναλάβει να μεταφέρει, να φτιάξει το δρόμο από την Κόρινθο μέχρι την Πάτρα. Λοιπόν, ένα μεγάλος όγκος χώματος που βγήκε από εκεί τοποθετήθηκε για να γίνει ο δρόμος, αυτή η περίψωση του δρόμου. Λοιπόν, και εκεί εργάστηκε νόμιμα ο κύριος Μανάβης. Στη συνέχεια όμως, αυτό λένε κάποιοι, ότι το σκάψανε γύρω στα 8 με 10 μέτρα βάθος, κάτω. Αυτό λοιπόν το λέμε για τον κύριο Μανάβη, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, για να τον προφυλάξουμε. Είναι και υποψήφιος δήμαρχος. Καταλάβετε, εσείς που τα ακούτε πρέπει να ακούτε αυτά που σας λέω για να τον ψηφίσετε. Λοιπόν, ο κύριος Μανάβης λοιπόν θα πρέπει να ξέρει ότι η αποκατάσταση γίνεται με περιβαλλοντική μελέτη. Δεν γίνεται με δήλωση του νόμου 105. Ότι παρέλαβε έτσι με μια δήλωση του νόμου 105 ο ιδιοκτήτης, ο οποίος μετέπειτα το πούλησε, αλλά η τρύπα υπήρχε και πήγε όλος και έριξε τα καλούδια μέσα. Καταλάβατε τι αποκατάσταση έγινε και γιατί δεν προφυλάχτηκε η περιοχή. Λοιπόν, και βγαίνει αυτό το μαύρο ζούμι. Αυτά είναι χθεσινά τα πλάνα. Πήγανε να τα μαζέψουν με την τσάπα. Λοιπόν, λέγεται ότι η τσάπα έχει ταυτότητα. Μας τα είπαν την ουσία. Ας μην είχε πινακίδες. Λοιπόν, επιλήφθηκε ο δήμαρχος και επειδή ασχολιόμαστε λοιπόν Πελοποννήσι με αυτό, επειδή θα τον δείτε όλοι τον υποψήφιο δήμαρχο και εργολάβο, είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις. Βέβαια, έχει δικαίωμα άνθρωπος, νόμιμο, να διεκδικήσει το Δήμο Βελοβόχας, αλλά άμα βάζεις και έναν εργολάβο, το μόνο που θα πεις έχει πείρα στα δημόσια έργα και θα γίνονται καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσετε τον κύριο Μανάβη, ενδεχομένως τον κύριο Μουρούτσο εδώ στον Κόρινθο, τα είπαμε χθες με τον κύριο αυτό. Λοιπόν, και επειδή όντως σε αυτή την ιστορία έτσι δεν ξέρουμε στο δεύτερο μέρος, στο πρώτο μέρος όμως νόμιμα ο κύριος Μανάβης μετέφερε χώμα από την τρύπα εκεί πριν ρίξουν κάποιοι άλλοι τα καλούδια μέσα. Αυτός λέει την παρέδωσε, δεν τα έχουμε δει, μας έχει υποσχεθεί να μας δώσει τα χαρτιά. Δεν πειράζει, θα τα πάρουμε από την υπηρεσία εμείς γιατί οφείλει να μας απαντήσει. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσέξτε να δείτε πώς είπε σε μία ανάρτηση και πώς τοποθετήθηκε, υπονοώντας προφανώς και εμάς. Για πάμε. Πολίτες του Δήμου Βελουβόχας, συνδημότες και συνδημότησες. Ο Θανάσης Μανάβης δεν ήταν ποτέ για τα νύχια αρπακτικών. Όλοι ξέρετε ότι είναι δημιούργημα της δουλειάς και του Ιδρώτα. Θα το ξεκαθαρίσουμε μία για πάντα και για όλους. Κάτω τα βρώμικα χέρια σας από μένα.
Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα και δεν θα κάνω ατιμωτικό αδίκημα. Ό,τι έχω κάνει είναι πάντα απόλυτα νόμιμο και τυπικό. Δεν κάνω δουλειές για το δημόσιο και τους δήμους και είμαι μακριά από κυκλώματα και βρωμιές. Απευθύνομαι στα γνωστά αρπακτικά της περιοχής και στα γνωστά κοράκια. Ξέρετε τι είναι κοράκια. Ας μην μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Στις αρχές του 2015 παραδόθηκε από την εταιρεία που είχε την ευθύνη, όπως όριζαν οι συμβάσεις και οι άδειες, το λατομείο στη θέση Αγία Παρασκευή. Παραδόθηκε στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις ότι το παρέλαβαν πλήρως αποκατεστημένο, σύμφωνα με τις μελέτες. Νάτες οι υπεύθυνες δηλώσεις. Στα τέλη του 2015, με το παρόν συμφωνητικό, το λατομείο πουλήθηκε ή παραχωρήθηκε σε άλλη γνωστή εταιρεία, η οποία είχε την πλήρη ευθύνη του χώρου και εναπόθεσε προϊόντα κομποστοποίησης. Μακριά τα βρώμικα χέρια σας από το Θανάση Μανάβη. Είμαι υποχρεωμένος να οδηγήσω στη δικαιοσύνη όποιον άθλιο ξαναπιάσει το όνομά μου στο στόμα του. Το υπόσχομαι στους συνδημότες μου. Τα σκουπίδια θα πνίξουν όσους τα δημιούργησαν, όσους τα ανέχθηκαν και τα γνωστά σκουπίδια που κυκλοφορούν γύρω μας. Λοιπόν, κύριε Μανάβη, για τα σκουπίδια και για τα κοράκια, σας είπα ποιον θα ρωτήσετε για τα κοράκια. Όσο είστε υποψήφιος δήμαρχος, κάθε μέρα θα σας πιάνουμε στο στόμα σας, στο στόμα μας, διότι είστε υποψήφιος για θεσμικό ρόλο. Και αφού είστε υποψήφιος για θεσμικό ρόλο, θα μπορούσατε να μας πείτε αυτό το βρωμόνερο εκεί πέρα, που είναι δίπλα στο εργοτάξιό σας, κάνα χιλιόμετρο, δεν ξέρετε γιατί βγαίνει. Δεν σας απασχολεί, κύριε Μανάβη, που έχετε αυτό το ύφος, το απειλητικό εναντίον κάποιον, και αφού σας πιάνω κι εγώ στο στόμα, όπως λέτε, ενδεχομένως όλα αυτά που λέτε να προορίζονται και για μας. Λοιπόν, σας το είπα και την προηγούμενη. Εμένα προσωπικά δεν μου υδρώνει το αυτή. Καθόλου. Κάθε μέρα θα το λέμε και θα σας ρωτάμε πότε θα κάνετε μία ανάρτηση τέτοια στο διαδίκτυο, αφού φροντίζετε για το καλό των συμπολιτών σας, εργολάβε κύριε Μανάβη και υποψήφιε δήμαρχε Βέλου Βόχας, να μας πείτε ποιος είναι ο Βρωμιάρης και τι έχει κάνει εκεί, αφού εσείς το αφήσατε με δήλωση του νόμου 105 αποκαταστημένο. Και ρωτάμε, το δασαρχείο έχει εμπλακεί κύριε Μανάβη, αφού όλα έγιναν νόμιμα? Μήπως, ρε παιδί μου, σας ξέφυγε καμιά κουταλιά και πήρατε παραπάνω από κανένα ξένο κομμάτι που ήταν δασικό? Λέμε, μήπως. Μήπως. Θα μας απαντήσετε αν από το γνωστό χαδά του Δήμου Κιάτου, του Δήμου Σικιονίων, η μεταφορά έγινε και από εταιρεία δική σας. Έγινε ή δεν έγινε? Θέλω να σας καμαρώσω να βγείτε να μας το πείτε. Πρώτα είστε υποχρεωμένοι στους συμπολίτες σας για αυτό που βλέπουμε. Για αυτή τη βρωμιά πρέπει να μας πείτε. Αφήστε τώρα τα ευρεολόγια για τις απειλές τύπου πιτσάκι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υδρώνει το αυτή, το δικό μου τουλάχιστον και ορισμένων ακόμα. Βγείτε πρώτα λοιπόν και πείτε σε ένα σημείο που εμείς δεν αντιλέγουμε ότι νόμιμα μπορεί να σκάβατε εκεί και 5 και 10 μέτρα. Δεν αντιλέγουμε ότι μπορεί να το αντικαταστήσατε και να το αποκαταστήσετε. Θα το δείξουν τα χαρτιά. Γιατί αν έχει αποκατασταθεί, θα πρέπει να έχει έρθει πάλι στην επιφάνεια τι ξαλακουβαλήσατε μέσα τα χώματα. Ένα. Πώς έγινε η αποκατάσταση, κύριε Μανάβη? Και εν πάση περιπτώσει, σαν υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Βέλου Βόχας, που θέλετε να σας ψηφίσουν, φαντάζομαι θα είστε ευαίσθητος και στο περιβάλλον. Γι' αυτό εδώ που βλέπουμε δεν έχετε να πείτε τίποτα, κύριε Μανάβη. Δεν έχετε να πείτε απολύτως τίποτα. Φυσικά δεν περιμένουμε από τον δήμαρχο τον κύριο Παπακυριάκο. Θα δείτε κάτι σέλφινγκ σε λίγο. Να τελειώσουν οι υπηρεσίες πρώτα, να μας το πούνε. Περιμένουμε και την κυρία Νικολάκου σήμερα, της είχαμε πει ότι τη θέλουμε και γι' αυτό. Να μας πει πόσο αισθάνεται όσον αφορά το περιβάλλον για τη διαδικασία αυτή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει πολύ περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, αλλά θα τα μάθουμε σε λίγο. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν περιμένουμε τον κύριο Μανάβη και τον καλό για άλλη μια φορά δημόσια,
να βάλει εκεί την κάμερα στο, πώς το λένε, εκείνο το Θωμά, ποιον έχει εκεί, και τον κειμενογράφο το γνωστό, και να βγει και να πει κάτι για αυτό εδώ που βλέπουμε, για τη Μουτζούρα. Για όλα αυτά τα απόβλητα τα οποία περνάνε και πηγαίνουν μέσα στα κτήματα του κόσμου και μέσα από το Ζαπάτι φτάνουν κάτω στο Κορινθιακό. Έχετε να πείτε για την ταμπακέρα, κύριε Μανάβη? Για τη γούβα που νόμιμα σκάψατε, νόμιμα φέρατε το χώμα, νόμιμα τα οικονομήσατε, καλά κάνατε, επιχειρηματίας είστε. Λοιπόν, αλλά μετέπειτα τούτη βρωμιά που βγαίνει δεν έχετε να πείτε τίποτα? Τα κοράκια αυτά είναι για αυτά εδώ που βγαίνουν μαύρα, όπως είναι μαύρο το ζουμί. Τι είναι, τι έχετε να πείτε? Γιατί δεν βγαίνετε να μας τα πείτε αυτά, αλλά προσπαθείτε ούτε λίγο ούτε πολύ να τα βάλετε μαζί μας ή με κάποιους? Γιατί εμάς εννοείται και κάποιους δύο-τρεις άλλους, δεν είμαστε και πάρα πολλοί. Πρώτα λοιπόν θα αποφασίσετε να μιλήσετε για αυτά. Έχετε υποχρέωση, κύριε Μανάβη και κύριε Παπακυριάκο, εντάξει, να πείτε για αυτό εδώ που βλέπουμε ποια είναι η θέση σας, ποιος είναι ο Βρωμιάρης, το έχουμε ξαναπεί, είπαμε, το ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς λοιπόν περιμένουμε πρώτα αυτό. Οι Βοχαΐτες περιμένουν αυτό. Γιατί δεν μπορούν να δουν νερό και να πιούν νερό από την Αγία Παρασκευή, από την πηγή? Αυτό, κύριε Μανάβη, δεν σας έχει προξενήσει κάποιο ενδιαφέρον? Δεν έχετε να πει τίποτα? Όλος ο κόσμος περιμένει τα έργα που θα του κάνετε με τις μπουλντόζες, που καλά κάνατε και αποκτήσατε, όπως λέτε, με τον ιδρώτα σας, δουλεύοντας και μεταφέροντας χώματα στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό. Καλά κάνατε, κόψατε τη τιμολογιά σας, πληρωθήκατε, μια χαρά όλα. Το χώμα το πήρατε από εκεί όμως. Και ενδεχομένως, λέω, και από κάπου αλλού, νόμιμα, όπως λέτε εσείς, δεν το αφισβητούμε εμείς, μέχρι να δούμε αν τα πράγματα όντως είναι έτσι. Αλλά γι' αυτό εδώ δεν έχετε να πείτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Νίκο Τζίτουρα, Παύλα Βουδούρη, που τοποθετήθηκε σήμερα για την αδιαφορία του κυρίου Παπακυριάκου για το Βραχάτι. Ίδρωσε το αυτί του Ανίβα. Λοιπόν, αυτόν θέλει να τον ξαναψηφίσετε στη Βόχα, κύριε, εκεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τις εξαγγελίες. Φυσικά δεν θα ακούσουμε τίποτα για αυτό που έχει πάρει διάσταση το θέμα. Θα το δείτε τις επόμενες μέρες και αλλού και θα δείτε πού θα φτάσει αυτή η διαδικασία που δημιούργησε τεράστια μόλυνση στο περιβάλλον. Εντάξει, περιμένουμε ο συγκεκριμένος λαλίστατος μέχρι πρότινος. Δεν έχει μιλήσει ακόμα, για να δούμε. Σταμάτησε τώρα. Πρώτα μου έγραφε κάτι βριστικά εμένα, αλλά υπονοούμενα βέβαια. Αλλά περιμένει τώρα, υποτίθεται, πού να μιλήσει. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Τσίτουρας. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε πει και στους δημότες και στα κανάλια ότι δεν προσέχουν καθόλου την παραλία, και μετά το φαινόμενο Ζορμπά, πριν λίγες μέρες άρχισαν να καθαρίζουν την παραλία του Κοκονίου και του Βραχατίου. Ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνανε τα 400 χιλιάρικα ή 650 που πήραν σαν έκτακτη βοήθεια. Να φανταστείτε, στο παλιό λιμάνι που λέμε έχουν βγάλει κάποια σίδερα που ήταν για να κατεβαίνουν να κάνουν μπάνιο τα αμαία, γιατί είναι παλιοσίδερα πλέον ο διάδρομος αυτός. Και ενώ ήταν μέσα στη θάλασσα 2 χρόνια σκουριασμένος, τώρα τον έχουν βγάλει έξω στην παραλία και είναι επικίνδυνο για τους πολίτες. Και να φανταστείτε ότι μέσα στη θάλασσα υπάρχουν σίδερα τα οποία στηριζόταν αυτός ο διάδρομος και είναι επικίνδυνο για όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν ούτε αυτό το λίγο να κάνουν. Όσο αφορά τώρα τον καθαρισμό της παραλίας, τον έχετε δει κι εσείς, ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται πλέον. Φτιάξανε μια παιδική χαρά, μπροστά ρίξανε κάποια άσφαλτο και όταν βρέχει γίνεται λίμνη. Κάνουν έργα βιτρίνας, έργα πρόχειρα, ούτε προγραμματισμένα. Να φανταστείτε ότι δεν κάνανε το εύκολο να δώσουν μια κλίση στην άσφαλτο να φεύγουν τα νερά, και όταν βρέχει, άμα πάτε εκεί, έχετε πάλι και μερικά πλάνα,
και κάποιος γείτονας εκεί τα έβγαλε στο Facebook, γίνεται ολόκληρο μία λίμνη. Αυτά είναι τα γεγονότα που έχουν γίνει στο Βραχάτι τον τελευταίο καιρό. Αλλά άμα πάμε και πιο μπροστά, θα δούμε ότι το Βραχάτι είναι μια εγκατελειμμένη περιοχή. Το Βραχάτι είναι χειρότερο από ότι είναι χειρότερο και κάθε χρόνο και λιγότερος κόσμος επισκέφτεται πλέον το Βραχάτι. Έχει μια μείωση κάθε χρόνο. Τα διαμερίσματα, τα ενοικιαζόμενα μένουν ανίκιαστα και αυτά γιατί δεν έχουν το ευκολονόητο. Το νερό και την καθαριότητα. Να φανταστείτε ότι το καλοκαίρι στο Βραχάτι δεν υπήρχε νερό καθόλου ή υπήρχε νερό μαύρο. Πώς ένας παραθεριστής, πώς ένας που έρχεται να ενοικιάσει κάποιο διαμέρισμα στο Βραχάτι θα δεχθεί αυτή την κατάσταση. Μόλις το έβλεπε, έφευγε και πήγαινε στους όμορους δήμους να νοικιάσει και να κάνει το μπάνιο του και να είναι καθαρά. Και δεν χάνουμε μόνο από το ενίκιο που χάνουν οι επιχειρηματίες των διαμερισμάτων, χάνει και το σούπερ μάρκετ, χάνουν και οι ταβέρνες, χάνουν και τα βενζινάδικα, χάνουν όλοι. Το Βραχάτι υποβαθμίζεται κάθε χρόνο και το έχουν καταλάβει όλοι στην περιοχή. Αν δεν αλλάξει αυτή η δημοτική αρχή, το Βραχάτι θα έρθει στις εποχές του 70 και του 80. Όταν ήταν ένα ψαροχώρι. Τι να πούμε τώρα, το αλιαυτικό καταφύγιο δεν έχουν πιέσει να τελειώσει και έχουν κάποια μηχανήματα εκεί τα οποία δεν είναι ωραίο για την παραλία, δεν είναι ωραίο για τα μαγαζιά. Ένα Λούνα Πάρκ παρατημένο, έχουμε κάνει 100 φορές την ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί τον νοικιάζουν και πώς τον νοικιάζουν. Και πέρα από αυτά, όλο το χειμώνα παρκάρουν εκεί κάτι εγκατελειμμένα φορτηγά με αποτέλεσμα η εικόνα του Βραχατίου να είναι χάλια. Ο παραθεριστής που έρχεται και ο εκδρομέας βλέπει μια εικόνα που είναι απέσια. Η παραλιακή ζώνη δεν έχει φτιαχτεί. Εμείς θα φροντίσουμε, το πρώτο μέλημα είναι να φτιάξουμε την παραλιακή ζώνη, να είναι κάτι όμορφο, να μπορεί ο κόσμος να βλέπει κάτι ωραίο. Δύο κούπες πάλι όποτε βρέχει θα δείτε ότι ο παραλιακός δρόμος και μέσα στα μαγαζιά γίνεται λίμνη. Ούτε αυτό το λίγο δεν μπορούν να εκτελέσουν. Και μία και αναφέρουμε και το Βραχάτι και την ανάπτυξη. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί το Βραχάτι όταν η δημοτική αρχή αυτή δεν μπόρεσε να κρατήσει τον οικισμό Β' του Βραχατίου και κηρύχθηκε παράνομος. Προσέφηκε κάποιος κάτοικος και έφτασε η υπόθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Συμβούλιο Επικρατείας του ζήτησε να σφραγίσουν τα σχέδια και να τους τα πάνε ένα εξάμηνο. Στο εξάμηνο δεν έκανα τίποτα, τους έδωσαν διορία άλλο εξάμηνο και άλλο ένα μήνα. Δηλαδή στους 13 μήνες δεν κατόρθωσαν να σφραγίσουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά από την Πολοδομία, της Κορίνθου βέβαια, και να τα πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να μην κηρυχθεί παράνομος ο οικισμός. Τα σχέδια σφραγίστηκαν από τον Μάιο που έληξε το 13 μήνες, σφραγίστηκαν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τα έχω και εδώ να σας τα δείξω, γιατί ζήτησα αντίγραφα και μάλιστα τα αντίγραφα τα παρεδώσανε μετά ένα μήνα, λέει, γιατί αυτή είναι η διορία που έχουν, δεν μπορούσαν να μου τα δώσουν την ίδια μέρα. Ας το δεχτούμε και αυτό, μετά ένα μήνα πήρα τα σχέδια και είδα ότι σφραγίστηκαν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2017 που κηρύχθηκε παράνομος. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, είναι και για τις επενδύσεις επικίνδυνοι για το Βραχάτι και για όλη την περιοχή. Το ίδιο κάνουν σε όλη την παραλιακή ζώνη, Νεράτζα, Κοκκόνη, Βραχάτι. Να πούμε και το βασικό, γιατί δεν έχουμε ανάπτυξη στο Βραχάτι, είναι γιατί όλοι οι Δήμοι, οι Όμοροι, πήγαν νερό, η Κόρυδος πήγε νερό στη Φαλίας, πόσιμο νερό εδώ και 4-5 χρόνια και προχτές συνδέθηκε και το ΚΙΑΤ. Όταν τους το έλεγα εγώ πριν ένα χρόνο, δύο, με χλεβάζανε και λέγανε όλα αστεία όπως συνήθιζουν να απαντάνε. Αλλά έχει 10 μέρες το ΚΙΑΤ που συνδέθηκε. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία ενέργεια
για να συνδεθεί ο Δήμος μας και να πίνουν οι δημότες και οι παραθεριστές καλό νερό και να έχουν να κάνουν τα μπάνια τους με ένα καλό και ωραίο νερό. Βασικό πρόβλημα που δεν αναφέραμε και δεν το έχουν αναφέρει ακόμα είναι ο παραλιακός δρόμος στο Σαμούτανη. Εκεί σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα. Πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός, μια μελέτη, γιατί αυτή η περιοχή πρέπει να επανέλθει στην πρώτερα κατάσταση και ο δρόμος να είναι να γίνει ένα πεζοδρόμιο για τους πεζούς όπως υπάρχει και προς το Κοκκόνι και να μορφύνει η περιοχή, μια περιοχή που την έχουμε αφήσει εντελώς ανεκμετάλλευτη. Λοιπόν, αυτά από τον επικεφαλής της μειοψηφίας στον Δήμο Βελβόχας, τον Νίκο Τζίτουρα, Παύλα Βουδούρη, υποψήφιο και πάλι δήμαρχος στο Δήμο Βελβόχας. Περιμένουμε λοιπόν, πριν κλείσει το θέμα και πάει για διαφημίσεις, να πούμε μπράβο στο Θανάση το Μανάβη, αν θα βγει να κάνει δήλωση για τη συγκεκριμένη Βρωμόγουβα και περιμένουμε να πάρει και ευθέως θέση μετά, γιατί θα βρεθεί άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση στενά με την υπόθεση αυτή που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Και κρατάω βάζοντας άνω τελεία το συγκεκριμένο θέμα. Τον περιμένουμε. Σας περιμένουμε κύριε Μανάβη να σας πούμε μπράβο. Για να δούμε. Θα βγείτε να κάνετε στο Facebook μία τοποθέτηση έτσι με δράση και με νεύρο σαν αυτή που κάνατε για τους δίθεν ανθρώπους που προσπαθούν να σας εμπλέξουν και μας απειλείτε, μας πάτε και στον κατή όπως ξαναλέμε. Ήδρωσε ταυτή μας, Θανάση. Πάμε διαφημίσεις.